Μετά από 17 διεθνή βραβεία που απέσπασε τον περασμένο χειμώνα, η ταινία της Μαρίας Βολιαντοπούλου «Για θυμησέ μου» επέστρεψε στο Ηράκλειο για μία ακόμη προβολή στο Δημοτικό Θερινό Κινηματογράφο Ηρακλείου Βιθλέμ. Η ταινία που αγαπήθηκε από την πρώτη στιγμή αγκαλιάστηκε και πάλι με ιδιαίτερη συγκίνηση από το κοινό της Κρήτης. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη για αυτό που γίνεται σήμερα. Περίμενα πώς και πώς να ξαναξεκινήσει από την αρχή να προβάλλεται η ταινία, να βλέπω πάλι κόσμο με δακρυσμένα μάτια να μας ευχαριστεί για αυτό που έγινε. Όλη η ομάδα καταφέραμε να αφήσουμε αυτό που θέλαμε και το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι και ο κόσμος το πιστεύει. Ο κόσμος είναι αυτός που μας το δείχνει. Τι καταφέραμε και τι δεν καταφέραμε. Θέλαμε αυτό να γυρίσουμε ξανά στο Ηράκλειο από εκεί που αρχίσαμε. Και να μας αγκαλιάσουν ξανά, όπως την πρώτη φορά. Ο στόχος είναι να μπούμε μέσα στην καρδιά του τηλεθεατή, να καταλάβει αυτό που θέλουμε να πούμε και ποιο είναι αυτό, να δώσουμε ενθάρρυνση, κουράγιο στους ανθρώπους που φροντίζουν άλλους ανθρώπους, άρρωστους, όπως είναι οι άνθρωποι που πάσχουν από άνοια. Με την παρουσία τους τίμησαν την προβολή οι συντελεστές της ταινίας, ενώ επίτιμος καλεσμένος της βραδιάς ήταν ο πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, Σπύρος Μπιμπίλας, ο οποίος, όπως δήλωσε στην κάμερα της Κρήτη TV, βρέθηκε στο Ηράκλειο αποκλειστικά και μόνο για την προβολή της ταινίας, θέλοντας να υποστηρίξει έμπρακτα τους νέους δημιουργούς. Λόγω δέχτηκα με πολύ μεγάλη χαρά αυτή την πρόσκληση να έρθω εδώ, γιατί νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι πρέπει να δίνουμε το παρόν όταν γίνεται κάτι τόσο ωφέλιμο για τους ανθρώπους που παρουσιάζουν ιδιαίτερα προβλήματα. Εμένα αυτό με συγκινεί ιδιαίτερα είναι ότι νέοι άνθρωποι πάνε και καταπιάνονται με προβλήματα που απασχολούν κυρίως μια μεγαλύτερη ηλικία. Όταν λοιπόν ένας νέος άνθρωπος δίνει το παρόν του, τη ζωή του και ασχολείται πάρα πολύ με ένα θέμα που βασανίζει πάρα πολλούς, δεν μπορώ παρά να είμαι δίπλα του. Και χαίρομαι πάρα πολύ που έχω γνωρίσει τη Μαρία, και όλους τους συνεργάτες της ταινίας, τους σκηνοθέτη. Γιατί είναι πολύ σημαντική η δουλειά που κάνουν και πρέπει να προχωρήσουν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία, για τη φιλία σου. Η ταινία που είναι αφιερωμένη στους φροντιστές των ανθρώπων με την νόσο του Αλτσχάιμερ και σκοπό έχει την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κόσμου για την νόσο, προσέγγισε για ακόμη μία φορά πλήθος κόσμου. Την ίδια στιγμή, λίγο πριν την έναρξη της ταινίας, η δημιουργός Μαρίας Βολιαντοπούλου εξέφρασε με ιδιαίτερη συγκίνηση την ευγνωμοσύνη της για την επιτυχία του εθελοντικού αυτού εγχειρήματος. Η 17 βραβεία δεν ήταν τυχαία και το λέω όπου βρεθώ και όπου σταθώ. Αυτή η ομάδα δεν με παράτησε από το ξεκίνημα. Για μένα είναι το πιο σημαντικό. Υπενθυμίζεται ότι τα έσοδα από τις προβολές της ταινίας διατίθενται στην αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρεία Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.